ας δούμε και ένα λίγο πιο εξειδικευμένο παράδειγμα του τι μπορεί να σημαίνει ανάπτυξη όπως την εννοούν στην περιοχή μας. Έχει περάσει 1,5 χρόνος από την πολύμερη διακοπή νερού στην πόλη, λόγω της βλάβης του αγωγού που μετέφερε το νερό από τις πηγές της Αραβισσού στο συγκρότημα του πολεοδομικού της Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως γνωρίζουμε, όπως θυμόμαστε, πολύμερη ταλαιπωρία των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, διαφόρων κλάδων, των κατοίκων της πόλης δηλαδή, η πίεση που ασκήθηκε στην ομαλή λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων, υποδομών κρίσιμων, πώς το λένε, για το λαό της πόλης. Υπενθυμίζαμε τότε και αναδεικνύαμε και με ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, αλλά και με την εκδήλωση που έγινε τον Απρίλιο του 2018, ότι αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Ότι πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, ότι ο συγκεκριμένος αγωγός είχε αντίστοιχες βλάβες με τις αντίστοιχες επιπτώσεις άλλες 4 φορές από τη δεκαετία του 80, με τα αντίστοιχα πορίσματα, μελέτες, προτάσεις για αντικαταστάσεις, επισκευές κτλ. Αναδείχθηκαμε τότε επίσης και άλλα ζητήματα προβλημάτων της ΕΙΑΘ και των υποδομών που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν κατά τα άλλα το λαό. Ότι δεν υπάρχει σχέδιο ασφάλειας, το οποίο είναι μόνο στα χαρτιά, και αυτό το τελευταίο έχει μια τελευταία έτσι, με μεγάλη σημασία, αναλογιστεί κανείς, όχι μόνο την αντιμετώπιση σεναρίων φυσικών καταστροφών, αλλά και το τι μπορεί να σημαίνει στη σημερινή εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή που καθιστούν και την πόλη μας στόχο. Υπενθυμίζαμε επίσης ότι εάν είχε κατασκευαστεί από τότε είτε μια διασύνδεση του αγωγού των δύο συστημάτων Αλιάκμων Αραβισσού ή αν είχε γίνει η επέκταση του εργοστασίου νερού που επεξεργάζεται το νερό του Αλιάκμωνα, που είχε μελετηθεί από το 2011-2012, τότε η παραγωγή πόσιμου νερού θα μπορούσε να καλύψει αυτές τις ανάγκες που καλύπτονται και από την Αραβισσό, με αποτέλεσμα σε ανάλογες περιπτώσεις να μην έχουμε αυτούς τους κινδύνους, αυτά τα αποτελέσματα. Εκείνες τις ημέρες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση της ΕΙΑΘ, κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο έργο, ότι δεν προχώρησε επειδή, λέει, επί της δικιάς του θητείας είχε απενταχθεί από τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ανακοίνωσαν στα χαρτιά ένα νέο σχέδιο ασφάλειας, μένει να δούμε του νερού, μένει να δούμε αν θα προχωρήσει με κανέναν τρόπο η υλοποίησή του. Και εμείς όμως από την άλλη, επίμονα λέγαμε το εξής, ότι και ένα χρόνο μετά και 1,5 χρόνο μετά θα συζητάμε πάλι τα ίδια. Θα συζητάμε πάλι στα ίδια πλαίσια, δηλαδή πότε θα γίνει αυτό το έργο, πότε θα γίνουν αυτές οι επισκευές, πότε, εν πάση περιπτώσει, θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και πραγματικά, οι επόμενες διακοπές νερού που γίνανε, η διακοπή νερού τον Αύγουστο φέτος, που ταλαιπώρησε τους Δήμους Δυτικής Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι είμαστε πρακτικά στο ίδιο σημείο. Ναι, μεν το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο τρέχον ΕΣΠΑ, όμως απέχουμε πολύ μάλλον από το να ξεκινήσει να μπει ο εργολάβος, γιατί έτσι θα γίνει με εργολάβο, να μπει να ξεκινήσει. Και οι τελευταίες πληροφορίες το μεταθέτουν και αυτό για το 2023, όπως και την επισκευή του αγωγού της Αραβισσού. Μιλάμε δηλαδή για 5 χρόνια από την τελευταία βλάβη, 45 από τη δεκαετία του 80 κτλ. Σημειωτέω δε ότι το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί όλο από το ΕΣΠΑ. Ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία, η οποία έχει δηλώσει ήδη ότι θα καλυφθεί αυτό το κομμάτι από την αύξηση των τιμών με βάση τη νέα της τιμολογιακή πολιτική για τα έτη 2021-2023. Τι φταίει λοιπόν που η κατάσταση δεν λύνεται, που έχουμε έτοιμες μελέτες, έτοιμο επιστημονικό δυναμικό, τεχνικό δυναμικό, εργατικό δυναμικό και δεν προχωράμε καθόλου. Σε αυτό απαντάμε ότι δεν είναι διαχειριστική ανικανότητα υπουργών, διοικήσεων, κυβερνήσεων, αλλά ότι είναι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής όλων των διαχρονικά των κυβερνήσεων που πέρασαν, οι οποίες ιεραρχούν τέτοια έργα πολύ χαμηλά στις ιεραρχήσεις τους, σε έργα υποδογμών τέτοια που να εξυπηρετούν λαϊκές κοινωνικές ανάγκες, προτιμούν να ενισχύουν την κερδοφορία του κεφαλαίου αλλιώς. Είναι η κρατική πολιτική της εμπορευματοποίησης του νερού, που είναι και ευρωνησιακή πολιτική. Είναι και τελική φυσικά και η ίδια η λειτουργία της ΕΙΑΘ, που λειτουργεί με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Μέσα σε όλα τα άλλα, η κυβέρνηση φαίνεται πως είναι πιο επίγουσα ανάγκη από το να λυθούν τα παραπάνω, το να προωθηθούν οι ιδιωτικοποίησεις και επιμάσεις αυτές και της ΕΙΑΘ. Θυμίζουμε ότι ένα κομμάτι είναι ήδη ιδιοκτησία ενός μονοπωλιακού ομίλου της ΣΟΕΖ, το υπόλοιπο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και το λεγόμενο υπερταμείο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αν και η διατήρηση του πλειοψηφικού πακέτου είναι
ας το πούμε, στο κράτος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λαϊκή περιουσία. Η κερδοφορία της εταιρείας στον καπιταλισμό, ανεξάρτητα από την ενοχική της σύνδεση, στηρίζεται στο ξεζούμισμα των εργαζομένων της, στην επιβάρηση των λαϊκών οικοκυριών από την πόλη των υπηρεσιών της, το νερό, υπηρεσίες αποχέτευσης. Στις διάφορες σχέσεις εργασίας, στις απολύσεις που έγιναν που ακολούθησαν τις προσλήψεις, στις αναθέσεις εργασιών σε εργολάβους κτλ. Σε τελική ανάλυση, αν το δούμε, το κράτος τη διευθύνει σαν συλλογικός καπιταλιστής. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να πάρει τη σκητάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να ολοκληρώσει την επιταγή του κεφαλαίου που λέει ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Ενδεχομένως, η επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου με εμπειρία στις εξυγιάνσεις και αναδιαθέσεις επιχείρησεων να δείχνει το πιθανό μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποτε και αν έρθει αυτή η ιδιωτικοποίηση, όποια μορφή και αν πάρει, είτε είναι με μια μορφή στρατηγικού επενδυτή, όπως θα περίμενε κανείς από ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι με την συμμετοχή δήμων, ασφαλιστικών φορέων κτλ. Σε διάφορα επενδυτικά σχήματα που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, έχοντας το θράσος να το βαφτίζει κοινωνικοποίηση, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Το είπαμε και πριν, ξεζούμισμα των εργαζομένων, η επένδυση πρέπει να αποδώσει, να φέρει τα απαιτούμενα κέρδη, άρα επιβάρυνση και για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Το παρελθόν, το παρόν και το πιθανό μέλλον των υποδομών της ίδρυσης της πόλης και της ΕΙΑΘ αποτελούν, νομίζουμε, όψεις του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης στην περιοχή. Σε αυτόν τον δρόμο, τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν πανάκριβα μια καπιταλιστική επιχείρηση για να τους δίνει νερό, με υποδομές πολύ πίσω από τις ανάγκες. Όλες αυτές οι εξελίξεις εντάσσονται στην προσπάθεια να χτιστεί στην περιοχή η ανεμική καπιταλιστική ανάκαμψη, που σαν δρόμος μας έφερε στην προηγούμενη κρίση και τώρα, ενώ μας ζητάει να ζήσουμε με ψίχουλα, ετοιμάζει την επόμενη. Τόσο η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπως και η βιώσιμη, δεν είναι για όλους. Δεν με κανέναν τρόπο στα πλαίσια αυτής, είτε με τη ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συμβαδίζουν τα κέρδη της εταιρείας των μονοπωλιακών ομίλων με τις ανάγκες του λαού για ίδρυυση για φθηνό νερό, υπόσημο και ποιοτικό. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται η σύγκρουση με αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα από την κάθε κυβέρνηση, ενάντια στους μονοπωλιακούς ομίλους και το πολιτικό τους προσωπικό. Να αναπτύξουμε τις διεκδικήσεις μας με βάση τις σύγχρονες μας ανάγκες. Χρειάζεται συμπόρευση σε τελική ανάλυση με το ΚΚΕ, που θα καταστήσει αυτά τα προβλήματα με το άνοιγμα του δρόμου από το λαό, από την εργατική τάξη για τον σοσιαλισμό, θα καταστήσει όλα αυτά μακρινό παρελθόν. Ευχαριστώ.